Μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Κύριε Λεβέντη, εγκαίνια μιας έκθεσης σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς της κυβέρνησης βρίσκονται στο κόκκινο. Και εσείς τι θεωρείτε, πιστεύετε ότι η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να κλείσει και πότε και με τι τίμημα βεβαίως? Ακούστε, οι περισσότεροι λένε ότι ο Τσίπρας για να γαντζωθεί στην εξουσία είναι ικανός να τα υπογράψει όλα. Και πράγματι έτσι είναι. Ένας πρωθυπουργός, άμα έχει υπέρτατο κριτήριο να παραμείνει, ξεβρακώνει την κυβέρνησή του και τα υπογράφει όλα. Θα έχει βέβαια δύο εμπόδια μπροστά του. Θα έχει τη Βουλή, ακόμη και οι δικοί του βουλευτές, αν θα ψηφίσουν όλοι, πρώτον, ένα ερώτημα, γιατί 2-3 να φύγουνε τελείωσε. Και δεύτερον, η κοινωνία αν αντέχει αυτά που θα υπογράψει. Έχουμε όμως και ένα δυστύχημα. Σε αυτή τη χώρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία που είναι εξίσου αναξιόπιστη. Μια Νέα Δημοκρατία που λέει θα κόψει φόρους, θα κόψει τον έμφυα. Και η οποία Νέα Δημοκρατία, ακόμη και να γίνουν εκλογές και να βγει, πάλι κυβέρνηση 152 εδρών θα σχηματίσει με τη γεννηματά, γιατί αυτοί οι δύο μόνο μπορεί να κάνουν κυβέρνηση, και επενδύσεις δεν βλέπω να έρχονται. Άρα θα καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση πάλι σε λίγους μήνες. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα περάσουμε από δύο εκλογικές δοκιμασίες. Η μία για να... Δηλαδή βλέπετε πρόσφατα εκλογές στο σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι η αντοχή της κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Δεν είναι μόνο η Βουλή να ψηφίζει. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι, όπως κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης, έρχεται από το παράθυρο τέταρτο μνημόνιο με τις συζητήσεις αυτές, με τους θεσμούς. Συντείνουν όλα και μπορεί να έχει και δίκιο ο Μητσοτάκης, έτσι όπως πάει ο Τσίπρας. Αλλά εκείνος ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχθεί το τέταρτο, αν βγει. Θα το δεχθεί και αυτός. Παρότι δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τα μέτρα να έρθουν από την κυβέρνηση. Θα ψηφίσει τώρα και λόγω σκοπιμότητος δεν θα τα ψηφίσει. Εσείς θα τα ψηφίσετε. Να από τα 10 να ψηφίζει ένα. Εσείς θα τα ψηφίσετε. Εμείς όχι, γιατί εμείς έχουμε προτείνει κάτι άλλο. Έχουμε προτείνει να κοπούν οι διπλές συντάξεις, οι τριπλές να συγχωνευτούν σε μία. Ούτε μεταρρυθμίσεις θα ψηφίσετε, πρόεδρε. Μα δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις, μέτρα. Η ελληνική κοινωνία δεν εφαρμόζει καμία μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση, ξέρετε τι σημαίνει? Να εξοικονομείς μόνιμα χρήματα, πατάσσοντας παθογένειες του δημοσίου κυρίως, και να παράγεις μόνιμα αποτέλεσμα μέσω μόνιμων πηγών πλούτου. Δηλαδή, μεταρρύθμιση είναι μόνιμη εξοικονόμηση και μόνιμη παραγωγή. Ετούτοι εδώ, μην κάνοντας τίποτα γιατί προστατεύουν τους κομματικούς στρατούς, τι κάνουν? Οριζόντιες κοπές μισθών και συντάξεων και επιβολή νέων φόρων. Από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Τσίπρα συνεχίζεται η ίδια τακτική. Καμία μεταρρύθμιση, το λένε όλοι οι ξένοι αυτοί. Πάντως, ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα απάντησε σε δική σας ερώτηση στη Βουλή και είπε ότι για κάθε ευρώ φόρο που θα υπάρξει και ένα ευρώ εξοικονόμηση. Σε δική σας ερώτηση εσείς απάντησε λέγοντας. Εσείς πιστεύετε αυτά πράγματα? Εσείς τον πιστεύετε? Μα συγγνώμη, μόνο αν είμαστε τόσο αφελείς και ηλίθιοι. Δηλαδή, αν είναι εσάς να σας πάρω από τη μία τσέπη 50 ευρώ και να σας δώσω στην άλλη το ίδιο πεντάρικο, γιατί να κάνουμε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, αυτή που θα κατέβει το αφορολόγητο... Για να αυξηθεί φορολογική βάση. Α, όχι, άλλο λέω. Αυτή που θα κατέβει το αφορολόγητο από τα 9.005, οπότε θα τους φύγει ένας μισθός ακόμη. Πώς θα τους τα δώσει πίσω? Αν κοπείς τα νησιά το επιπλέον ΦΠΑ ή αν μειωθεί το ΦΠΑ το εν γέννη από 24 πάει 23 και 22, θα τα πάρει πίσω αυτός ο... που θα του κλαπεί μέσω της πτώσης αφορολογήτου ένας μισθός περαιτέρω? Θα τα πάρει πίσω? Αυτά είναι ταχυδακτυλουργίες. Αν η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής θα είχε την ανοχή, ίσως και τη στήριξη του κόσμου, γιατί ο κόσμος θέλει να σωθεί η Ελλάδα. Αλλά βρέπει μπροστά του ανθρώπους που απατεωνίζουν και λύσονται και δεν ανέχεται άλλες τέτοιες καταστάσεις ο ελληνικός λαός. Λείπει ειλικρίνεια από αυτή τη χώρα. Και η σταθερότητα, πρόεδρε, διότι η σταθερότητα πρέπει... γιατί είναι η κυβέρνηση 153 και απειλούν συνεχώς. Άλλος ότι είναι κατά του ευρώ. Άλλος ότι θέλει να φύγει. Άλλος δεν ψηφίζω τίποτα. Άλλος και μετά οι κινήσεις καμένου στα εθνικά θέματα σας βρίσκουν σύμφωνο? Όχι. Οι ακραίες κορώνες όχι. Οι ακραίες κορώνες του Καμένου δεν με βρίσκουν σύμφωνο, γιατί αυτό το πινκ-πονκ
να βρίζουν οι Τούρκοι, να βρίζουμε εμείς, θα οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο. Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.